Recording in progress. Παιδιά, με ακούτε? Με ακούτε? Εντάξει, ωραία. Ωραία, δουλεύει το σύστημα μια χαρά. Σε ακούμε, Πάτερ. Καλησπέρα, ευλόγης. Δόξα τω Θεώ. Απλά λίγο, Πάτερ, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Λίγο σύντομα, Βαγγέλη. Απλά από πού θα διαβάσουμε σήμερα, ποιο κάθισμα είναι? Δεν είμαστε στο κάθισμα, κάνουμε τον 118 ψαλμό, στίχος 29. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει και να σας σκεπάζει στον αγώνα σας ο καθένας. Ξεκινάμε με την προσευχή μας. Πάλι μέσα στην περίοδο της Σαρακοστής θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όπως διαπιστώσατε, 9 και 15, χάναμε το χρόνο μας, ξέρετε γιατί, διότι απλούστατα μπαίνατε ορισμένοι νωρίτερα, περιμένατε στην αναμονή, και ο χρόνος μετρούσε εις βάρος του 40 λεπτού. Οπότε τώρα σας κλείδωσα, δεν θα μπορείτε να μπείτε αν δεν πω εγώ πρώτος. Και έτσι πλέον λύσαμε το θέμα του 40 λεπτού αυτού. Αν θέλει ο Θεός λοιπόν, γύρω στις 10 παρα 5 περίπου θα τελειώσει η ώρα μας, θα μας ειδοποιήσει σχετικά. Δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με το καινούριο κωδικό. Είναι και πιο εύκολος και πιο εύκολο μνημόνευτος. Κάναμε μια γενική αναμόρφωση με τον Μιχάλη Τομόκα, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας, ο Θεός να τον έχει καλά. Και προχωράμε ακάθεκτη με τη βοήθεια του Θεού. Η εβδομάδα αυτή μέσω της Σαρακοστής είναι ουσιαστικά η ενίσχυσή μας η πνευματική για να συνεχίσουμε τον αγώνα της νηστείας, αλλά κυρίως τον αγώνα της απόκτησης αρετών και, του ξεριζωμού των παθών. Αυτό είναι σαρακοστή. Όχι να αλλάξουμε τη δίαιτα, γιατί αυτό μπορεί να γίνει και για οποιονδήποτε λόγο και αφού μας το ζητήσει οποιοδήποτε.